Οριακή ενδέχεται να είναι η κατάσταση που θα προκύψει από τα μέσα Δεκεμβρίου στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Ιωάννητών. Αφορμή η τεράστια καθυστέρηση μέχρι σήμερα στην οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξη για του προσληφθέντε στην Υπηρεσία Καθαριότητα μέσω των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Στι 10 Δεκεμβρίου λήγει η περίοδο ισχύω των προσωρινών πινάκων κατάταξη και αν δεν προκύψουν οι οριστικοί πίνακε, τότε καταργούνται. Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Κατερτζίδη, προτίθεται να προχωρήσει σε προσλήψει διμηνητών για να καλυφθούν τα κενά που ίσω υπάρξουν και στην αποκομιδή στην πόλη αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου όπου λύγει η περίοδος ισχύω της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο. Ε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα... δεν έχουν γίνει οι πίνακες... των ε, μονίμων ε, προσληφθέντων... σύμφωνα με το τελευταίο νόμο... του κυρίου Σκουρτλέτη... Ε, και θα δούμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου... Ε, λύγουν και καταργούνται... και οι προσωρινοί πίνακες. Άρα... Ε, εμείς άμεσα έχουμε σκεφτεί και προγραμματίζουμε και το λέμε αυτό γιατί θα πρέπει να το ξέρουν και οι, οι ενδιαφερόμενοι. Ε, θα περάσουμε απόβαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για να κάνουμε πρόσληψη διμήνων με την λογική να μην βρεθεί γυμνή η αποκομιδή το μήνα Δεκέμβριο. Και υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Λίγη και η σύμβαση του Βυζανίου, την οποία την έχει ιδιώτης, ε, έχουμε προβλέψει μεν στον προπολογισμό του 19, αλλά για φανταστείτε να μείνουμε μέσα στις γιορτές ε, χωρίς εργαζόμενους αποκομιδείς. Και εδώ κάνω μία έκκληση ε, προς αυτούς οι οποίοι θα πάρουν την τελική απόφαση να οριστικοποιήσουν ε, τους πίνακες, διότι ε, φαντάζομαι είναι όλοι οι δήμοι της Ελλάδος. Στην υπηρεσία καθαριότητα στο μεταξύ έχουν ήδη πιάσει δουλειά 39 εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μέσω της κοινοφελού εργασίας. Σήμερα με τα άτομα που μας ήρθανε θα πω ότι με ικανοποιητικούς ρυθμούς έχουμε τρεις βάρκες από κομιδίων οκοδών, δύο το πρωί και μία μεσημεριανή. Ε, ήδη ξεκινήσαμε το πλυντήριο, άρα έχουμε ένα πρωινό πλυντήριο και ένα μεσημεριανό πλυντήριο. Ο λόγος που δεν μπορούμε να βάλουμε πλυντήριο το βράδυ και να ζητήσουμε και μία συγγνώμη από τους συμπολίτε μας, διότι η βραδινή βάρδια είναι αυτή η οποία μαζεύει το κέντρο της πόλη, την πόλη. Άρα θα δημιουργήσουμε σε σημεία κυκλοφοριακή συμφόρηση, διότι θα μαζεύουμε, από το μεσημέ... θα μαζεύουμε τα σκουπίδια και πλένουμε παράλληλα του κάδους από το μεσημέρι και μετά. Και ο λόγο που γίνεται αυτό είναι ότι απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση των εργαζόμενων της κοινοφελούς σε βραδινή βάρδια. Στο μεταξύ, στον αέρα βγήκε η προκήρυξη του Δήμου Ιωαννητών για την προμήθεια νέων συμβατικών κάδων απορριμμάτων, αλλά και νέων υπογειοποιημένων κάδων που θα τοποθετηθούν σε έξι ακόμη επιλεγμένα σημεία της πόλης. Άρα έχουμε σε προγενέστερη μας απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ε, ψηφίσει τους έξι κάδους. Εδώ θα δούμε και θα πούμε ότι είναι αθρηστικά στους τέσσερις που έχει προκηρύξει τεχνική υπηρεσία στην ε, πεζοδρόμηση της περιοχής Αράβα είναι 10 και θα πούμε ότι πάνω σε αυτό στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στο Open Mall της Ανεξαρτησίας και των Καθέτων Δρόμων και εκεί υπάρχουν στη μελέτη άλλες τρεις θέσεις. Άρα ξεκινώντας με τις έξι θέσεις οι οποίες είναι με δικά μας χρήματα, είναι με χρήματα από τα ανταποδοτικά και αν υλοποιηθούν οι άλλες δύο προτάσεις θα έχουμε άλλους 13 κάδους και η ιδιαιτερότητα είναι ότι στην προμήθεια αυτή των έξι κάδων έχουμε προβλέψει στο ποσό να υπάρξει και η τηλεδιαχείριση τόσο αυτών των έξι και όσο και των άλλων εννιά.